Λοιπόν, εδώ. Τεχνίδι. Όποτε έπαιξε ο Ολυμπιακός 4-4-2 και οι άλλοι παίζαν κανονικά, ή του βγήκε η ψυχή για να κερδίσει, ή το κέρδισε να μπουν ή δεν το κέρδισε. Βλέπε Πανιόνιο, εντάξει. Πού άλλου παίζανε εχθές κι άλλο ένα μάτς, δεν θυμάμαι. Εκεί στην Ξάνθη. Τώρα το θυμίζει. Στην Ξάνθη. Κλείσει την πόρτα και τα παιδάκια να πούν τα κάλαντα. Ας δώσει ο κόκκινος που έχει λεφτά. Εγώ δεν δίνω σέντς σε κάλαντα. Λοιπόν, παίζει ο Βόλος. K19, K23. Ένα budget του κόλου. Καλά, δεν δώσει ο Χαριλάου. Στήθηκε μια εξάδα παιχτών στην ευθεία και παίρναγε ο Άρης και έγινε Μπαρτσελόνο Άρης. Κλείνει η παρένθεση. Δεν τρώω παπά, μπαίω. Μου στήσε 6 παίκτες στην ευθεία. Στην ευθεία 6 παίκτες και ο Άρης παίρναγε βολίδα από εκεί. Ας τον μπαίω. Πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος παίζει κανονικά για τον ΠΑΟΚ. Παίζει για τον ΠΑΟΚ. Εσύ τι κάνεις σαν Ολυμπιακός. Εσύ σου λείπει ο Φορτούνης, τον έχουμε ξεχάσει. Έχεις κάνει τον Βαλμποενά 35 χρόνων από εξτρέμ δεκάρι. 35 χρονών Βαλμποενά, κύπελο Ελλάδος, πρωτάθλημα Ελλάδος και Ευρώπη, δεν μπορεί να τη βγάλει. Πάρ' τη θελασούλα. 35 ετών. Πήρε έναν Λοβέρδα, Αλόι Βέρα, πώς το λένε. Ο Αλόι Βέρα τον έβαλε στο 30 εκεί και αυτός ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει χάβει να περάσει την μπάλα. Και πάει ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη με το Σεμέδο, το μαύρο Τάσο Μητρόπουλο, να αρχίζει από πίσω τις έντρες, τις γιόμες. Θα σας τα δείξω τώρα. Ή έχει τον Καμαρά να κουβαλάει την μπάλα ο Φουκαράς, να την πηγαίνει μέχρι το Μασούρα. Είναι δυνατό ρε Μαρινάκη να πέσει τον Ολυμπιακό εξτρέμ σε 4-4-2 ο Μασούρας από τη μια και ο Μπρούνα από την άλλη και αλλαγή να είναι ο 35 χρονών καταβεβλημένος να πούμε σαν τον Άγιο Φανούριο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο σωσίας του ηχολήπτη μου εδώ πέρα, του σκηνοθέτη μου, και να είναι ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος από το 75 που μπήκε μέχρι το 92-95 ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Πώς θες να... Δηλαδή, σε κάνει πόλεμο, αν φτάσει ο Ολυμπιακός να τρώει μπούλινγκ από τον Μπέο στο Βόλο με 1000 άτομα και όλο το Βόλο να φτύνει τον Μπέο, γιατί ο Μπέος είναι ομάδα τραβεστή όλοι, ο Βόλος, είναι πίδνα κύτρος να πούμε. Σε γάμισε ρε Μαρινάκη, η πίδα κύτρος. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό τον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός τον γάμισε η πίδα κύτρος. Η πίδα κύτρος, ρε μπούστη. Με τα λουκάνικα του Μουγκράκη εκεί πέρα. Ρε χοντρέ, η πίδα κύτρος. Με το Λίρατζι, ξέρεις ποιος είναι ο Λίρατζις, ρε Μαρινάκη. Έχει ένα χωριό που λέγεται Λιβύα. Πιο άσχημο χωριό, να πούμε, δεν υπάρχει, πίσω από την Καβάλα. Στην Καβάλα το μόνο άσχημο χωριό είναι του Ζαγοράκη, γιατί από τη μεριά της Δράμας. Έπεσε εκεί ο Λίρατζις και επειδή είναι από το χωριό του Ζαγοράκη, πήγε η μάνα, ο παπάς και λένε το Ζαγοράκη, το παιδάκι μας. Το παίρνω το παιδάκι, τον πάω. Το Ρεντζίκι μου. Ναι, πήγε ο Λίρατζις εκεί. Τον πήραν και σπίτι στο Ρεντζίκι το παιδί και στον βάζουν από μπακ εξτρέμ και σου πιάνει τον Τζιμίκα και σου γαμάει τον Ολυμπιακό ο Λίρατζης. Δεν πάει να κάνεις έρωτα με κανέναν ναύτη ρε Σημαρινάκη που σε κάνει ο Λίρατζης πλάκα να πούμε. Αυτά βέβαια δεν θα στα πούνε οι κληρονόμοι του Νικολαίδη στο φως, αν και σήμερα είδε κάτι αναρτήσεις εκεί κριτικής απόψεως να πούμε. Είναι δυνατόν η Μαρινάκη να παίζει τρίο μπουχαλάκι σε ξάρι. Μπουχαλάκι σε ξάρι. Που άμα τρέξω εγώ 51 χρόνια δεν είμαι σαν χοντρός, τα 100 μέτρα σε 13 δευτερόλεπτα τα βγάζω. Τον περνάω τον μπουχαλάκι εγώ, 51 χρόνια γέρος. Με βλέπεις πως είμαι. Οι ρητίδες αρχίζουν και κάνουν στο λαιμό μου σαν την κάτια δανδουλάκι θα γίνω σε λίγο από τα γεράματα. Το μπουχαλάκι ρε. Το Μπρούνο ρε. Εξτρέμ και θα τον παρσάρεις αυτό το μαλάκα τον Άρη που σε κάνει τσιμπούκια ο Άρης. Και ο Άρης δεν έχει πάρει τίποτα διαιτησία και έχει γίνει κατέσχυντος. Γιατί όχι μόνο κάνει τσιμπούκια σε σένα, αλλά από την άλλη μεριά να πούμε ρε Μαρινάκη μου να πούμε δεν μπορεί να του δώσει και βοήθεια το Φουκαρά τον Άρη. Πάει χθες να παίξει με τον Παναθηναϊκό και δεν βγάζει τον Κουρμπέλι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μασούρας, πού τον μάζεψες. Από πού μάζεψες τον Μασούρα, τι μέσο έχει ο Μασούρας, ο Μπουχαλάκης και ο Μπρούνο. Και φυσικά δύο σεντερφόλ, Ελαραμπή και Σουντανή. Ο Ελαραμπή δεν είναι ο δολοφόνος σεντερφόλ όταν ο Ολυμπιακός καλώσει να σου κάνει το τσακ σε μια περίπτωση και να σου βάλει τον γκολ. Και ο Σουλτανή είναι γύρω-γύρω, όλοι στη μέση ο Μανώλης. Πέντε κάθονται στη γη, έκανε τον γκολ το παιδί, βέβαια το ακύρωσε. Ο διαιτητής κακός, γιατί εσύ δεν ελέγχεις τη διαιτησία, την ελέγχει ο Κοντός.
Τι τα καλά τα λένε. Ρε κλείς την πόρτα ρε. Εσύ τα διάλογα ιδίες καταντήσαμε εδώ πέρα μέσα να πούμε. Έχει εδώ κάποιες φάσεις, τις οποίες θα τις δείξουμε τώρα. Οι πλευροκοπήσεις του Ολυμπιακού, οι οποίες πλευροκοπήσεις δεν γίναν τόσες πολλές, γιατί σου κλείσε και τα άκρα. Σου κλείσε και τα άκρα στις πλευροκοπήσεις του Ολυμπιακού. Τις έκλεισε τα άκρα ο Βόλος. Και στα φορτώματά μου, στα φορτώματά του κύριε Μαρινάκη, στα φορτώματα, είχες 2,5 παίκτες να πατάνε την περιοχή. Και στο 66ο λεπτό γίνεται ανάλογο γέμισμα από παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου με σέντρα του Τεντάκη και είναι μέσα 5 παίκτες στη μεγάλη περιοχή. Και εκεί σε μια αντεπίθεση βρίσκεις λίγο χώρο, ξεμητίζεις μια φορά στο 90 λεπτό και μου κάνεις το δοκάρι, στην αντεπίθεση. Στην αντεπίθεση με τον Βόλο μου κάνεις το δοκάρι. Εντάξει, είναι δυνατό να φορτώνει ο Ολυμπιακός, έστω. Να μην μπορεί να πάει την μπάλα πλάγια για να φορτώσει. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, στα φορτώματα να μην υπάρχει χαφ μέσα. Να μην υπάρχουν 2 χαφ μέσα. Να μην υπάρχουν 2 φορ μέσα και ένα εξτρέμ. Και αυτό που κάνει τη σέντρα να είναι 6. Και οι 5 να κάνουν άμυνα, μην φάσει την αντεπίθεση. Κολοχανεί ο Ολυμπιακός. Χωρίς το Βαλμποενά. Α τον Ποντένσε. Ποντένσε πολύ καλό είναι στην πλάγια γραμμή. Εδώ μιλάμε για χαφ. Θα μου πει ο Ποντένσε μπορεί να γινούσε και σαν δεκάρι. Να σου έκανε καμιά μαγιά εκεί πέρα. Άρα λοιπόν σου φταίει ο Μπέος που με την πίδα κίτρους σου πήρε πόντο η πίδα κίτρους. Πάρε αυτοκτόνα ρε. Και πρέπει να έχεις μια ομάδα, πηγαίνεις στον Ολυμπιακό Βόλο να ρίχνει 3. 3 γκολ στο Βόλο. Όποιος σε παίζει εχθρικά δεν μπορεί να τον κερδίσεις. Το ίδιο και ο άλλος βέβαια εδώ. Άλλη ομάδα του κόλου ο ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε και γι' αυτό να ρε. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός εν ολίγης. Εν ολίγης αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Όταν λείπει ο Βαλμποενά και ο Φορτούνης δεν μπορεί να κερδίσει. Ας το Γιγέρμε. Λέει έλειπε ο Γιγέρμε. Στο παραγωγικό παιχνίδι που κέσκεσαι Γιγέρμε. Ο Ποντέσε στο παραγωγικό παιχνίδι κέσκεσαι Ποντέσε. Θα πάει στη γραμμή. Πριν το μάτσο όταν είδαμε τις συνθέσεις τον Περέα δεύτερο σέντερ φορ Μπουζού και εξτρέμ και Χατζηγιοβάνη αριστερά από τη μια, Φετβαζίδη από τη μια μπάντα, το Γκάμα από την άλλη μπάντα και το Λάρσον δεύτερο φόρμα τον Ιντέγε, είπαμε θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι και θα δούμε γκολ. Δεν περίμενε κανένας από εμάς ότι το μάτς θα λήξει ισοπαλία 0-0. Τώρα, δύο ομάδες σχεδόν ισοδύναμες. Μια παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι το έχω πει και παλιότερα, ο Άρης επιθετικά δεν μπορεί να παίζει με ανάποδα πόδια τους εξτρέμ του. Είτε παίζει 4-2-3-1, είτε 4-3-3, είτε 4-4-2 και με 2 χαφ. Γιατί, όπως δείχνουμε και στο σχεδιάγραμμα, ο Ιντέγε είναι άμπαλος. Έξω από την περιοχή και κοντά σε αυτήν, και όχι μέσα στο κουτί, κοντά στη μικρή περιοχή, είναι άχρηστος. Οπότε οτιδήποτε χτιστεί επάνω του με συνεργασία, χαλάει. Ο Ιντέγε πρέπει να παίρνει την τελευταία πάσα για να βάλει γκολ ή να το χάσει. Όχι να πάρει την μπάλα, να τη δώσει, να την πάρει, να τριπλάρει, να την ξαναδώσει, να μπει, είναι άχρηστος. Άλλο ο Φετβατζίδης που κάνει τα μαγικά από εκεί. Με τον Γκάμα, σε πολλές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα σε μάτς κατακτητικού περιεχομένου, θα πρέπει να παίζουμε τα καλά τους πόδια, η πρώτη παρατήρηση. Η άλλη είναι του Άρης, είναι ότι η ανυπαρξία του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τετράδα του Άρη έχει ένα μέτριο Κοργούτ. Ένα Κουέστα ο οποίος έχει έρθει από μακροχρόνιο τραυματισμό. Ο Ρόους που είναι καλό στόπερ παίζει δεξί μπακ κατά συνθήκη. Οι δύο σέντερ μπακ, ο ένας έχει ένα μάτι και ο άλλος έχει φακούς επαφής. Δηλαδή, εάν δεν μπορεί να βάλεις σε αυτούς τους σέντερ μπακ ένα γκολ, καλά γιατί ο Δελιζής είναι άξιος, αξιότατος. Με ένα μάτι να παίζει, είναι φανταστικός. Αλλά έχει μια τετράδα που μπορείς να την κάνεις ζημία. Και έχεις ένα Σάσα μόνο να μαρκάρει, ο Ματίγια για τον Μπούτσο και δεν υπάρχει άλλο σκάφ. Ο Φετβατζίδης δεν μαρκάρει, ο Λάρσον δεν μαρκάρει, ο Γκάμα δεν μαρκάρει. Και όταν φτάνει το παιχνίδι, εγώ τώρα αναδεικνύω την ανυπαρξία του Παναθηναϊκού, στο 65-70 που μπαίνει μέσα, Ντόνσο, Ματζίνι και μένω Φετβατζίδης που δεν μαρκάρει κανείς
έχει κουραστεί ο Ματίγια και μένει μόνο ένα Σάσα, ένα Σάσα κράτησε ολόκληρο τον Άρη. Ο Σάσα είναι για μεταγραφή μεγάλης ομάδος. Ή να τον παίρνει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες ομάδες. Ή να πάει ένα κλικ παραπάνω που είναι η ΑΕΚ. Κοιμώνται που δεν τον βλέπουν το Σάσα. Είναι μόνος σαν να παίζει ο Άρης 4-1 με Σάσα, 4-1. Πολύ αισιόδοξο. Οποιοςδήποτε Παναθηναϊκός πλην του Αλαφούζου θα τον είχε βάλει 2 γκολ τον Άρη ή 3 όταν είχε γίνει αυτή η ιστορία με τον Άρη. Την αχρηστήλα του Νιντέγε στο μεγάλο χώρο την έχουμε πει. Το άλλο που παρατηρώ είναι ότι χαραμίζεται ο Λάρσον σαν δεύτερο σέντερ φορ. Ο Λάρσον είναι ποδοσφαιριστής με μεγάλη ταχύτητα, καλά πατήματα και ένας μένα. Και βάζει τον Γκάμα στη γραμμή. Δεν είναι ανοησία. Και ακόμα μεγαλύτερη ανοησία είναι ενώ ο Γκάμα δεν τραβάει, έχουν φάει αφού εξοντώσαν πρώτα βιολογικά το σπουδαίο εργάτη Ντεγκινή. Μιλάμε για καρδιολίκη ολκής. Ρίσκο που δεν έπαιξε ο Μπά σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τα μέτρα, ρίσκο, και βλέπω ότι ο προπονητής του Άρη είναι πολύ πιο αισιόδοξος από όσο η ομάδα του. Δηλαδή, με αυτή την ομάδα που έχει πάει πολύ πιο αισιόδοξα, πολύ πιο επιθετικά. Και βλέπω ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να το στερεί στην Ευρώπη. Ο Άρης θέλει να γεμίσει το κέντρο του με παίκτες και να παίρνει τα αποτελέσματα. Και φυσικά θέλει ένα center for. Τα γκολ που έβαλε ο Ιντέγε με το Βόλο ήταν φιλικού περιεχομένου. Good. Οκ. Okay. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα κλειδί.